Σήμερα ακούσαμε για την κλίση των τεσσάρων πρώτων μαθητών του Χριστού. Απλοί ψαράδες, ο Ανδρέας και ο αδερφός του ο Πέτρος, ο Ιωάκωβος και ο αδερφός του Ιωάννης, δεν φαντάζονταν έως τότε πόσο θα άλλαζε η ζωή τους μετά από εκείνο το ευλογημένο κάλεσμα του πρωτόγνωρου διδασκάλου. Άραγε, τι ήταν αυτό που τους εντυπωσίασε τόσο, ώστε να αφήσουν την εργασία και τους δικούς του ανθρώπους και να ακολουθήσουν τον Χριστό. Άραγε ήταν τόσο αφελείς, ώστε να μην σκεφτούν την αβεβαιότητα που συναντούσε η κλίση τους. Μήπως εντυπωσιάστηκαν από την πραότητα του καλούντος ή μήπως προϋπολόγησαν τα ωφέλη του εγχειρήματος. Τι κατάλαβαν όταν τους υποσχέθηκε ο Κύριος ότι θα γινόταν αλληλής ανθρώπων. Οφείλω να σημειώσω, αδελφοί μου, για να κατανοήσετε καλύτερα τα κίνητρα των πρώτων μαθητών, ότι ο Ανδρέας και ο Ιωάννης υπήρξαν νωρίτερα μαθητές του Τιμίου Προδρόμου, είχαν δηλαδή το πραγματικό υπόβαθρο, αλλά και τις σχετικές πληροφορίες από τον Βαπτιστή, ώστε να ακολουθήσουν αυτόν που ο ίδιος βάπτισε στον Ιορδάνη. Γι' αυτό και ανταποκρίθηκαν αμέσως στο κάλεσμα του Χριστού, παρά το γεγονός ότι δεν τον γνώριζαν προσωπικώς και τόσο καλά. Η εμπιστοσύνη προς το ασκητικό πρόσωπο του προφήτου και βαπτιστού ήταν αυτή που καθόρισε τη στάση τους απέναντι στην κλίση. Αποδέχτηκαν με χαρά να γίνουν μαθητές ενός άλλου δασκάλου, γιατί αποτελούσε εγκαίχιο η διαβεβαίωση του προδρόμου για τον μεσσηνιανικό χαρακτήρα του προσώπου του Ιησού. Παρά το γεγονός ότι είχαν υπό την κατοχή τους πλοιάρια και ως συνέτεροι πιθανόν να βρίσκονταν σε καλή οικονομική κατάσταση, τα δύο ζεύγη αδελφών εγκαταλείπουν τους γονείς τους, παρετούμενοι και ο θελός και ο μυθυμαδόν από την εργασία τους. Το τι θα τρώνε, το πού θα κοιμούνται, το πώς θα ζουν δεν τους αποσχολεί. Γενναία η υπόφασή τους, γι' αυτό και γίνονται πλην του πρωτοκλήτου οι πιο στενοί μαθητές, συνεργάτες και φίλοι του Χριστού, αξιούμενοι να τον δουν θαυματουργούντα, μεταμορφούμενο στο θαβόρ, προσευχόμενο στη Γεστημανή. Ποιο είναι ωστόσο το βαθύ νόημα του σημερινού Ευαγγελικού αναγνώσματος? Μήπως το ότι ανταποκρίθηκαν αμέσως στο κάλεσμα του Χριστού, και αυτό είναι, αλλά κυρίως ότι ήταν αγράμματοι ψαράδες, άνθρωποι δίχως γνώσεις θεολογικές, δίχως ιδωρική δυνατότητα, άνθρωποι της καθημερινότητας, απλοί και ταπεινοί, άνθρωποι μεροκαμάτων, εξάπαντος όμως ηθικοί και πιστοί στο Θεό, απονήρευτη, καθαρή την καρδία, με πλούσιο συνέστημα και καρδιά, με θεοσέβεια και θείο φόβο, όπως είναι σίγουρα και κάποιοι από εμάς. Ίσως, αδελφοί μου, ορισμένοι να θεωρούν το έργο του Ευαγγελισμού όσο αγνοούν τον Θεό ανήκει στους ιερείς αποκλειστικά, είναι λανθασμένη μια τέτοια εντύπωση. Λαϊκοί και κληρικοί λειτουργούμε ως ιδιαίο σώμα μέσα στην Εκκλησία και όχι ως ξεχωριστές παρατάξεις. Φέρομαι ήδη από τη βάπτισή μας τα τρία αξιώματα του Κυρίου μας, το βασιλικό, προφητικό και ιερατικό. Γι' αυτό και η κλίση μας στη χριστιανική ιδιότητα μας θέτει πρώτον ιδίων ευθυνών για την αύξηση και προκοπή του εκκλησιαστικού σώματος, αλλά και την γνωριμία των πάντων με την αλήθεια. Σαφώς υπάρχουν τα ειδικά λειτουργήματα μέσα στην Εκκλησία, ωστόσο μπορούμε όλοι να γίνουμε αλληλείς ανθρώπων, μεταφέροντας την εμπειρία του ζώντος Θεού σε εκείνους που τον αγνοούν. Σύμφωνα με την Κυριακή Προτροπή, ούτω λαψάτω το φως ημών έμπρος των ανθρώπων, όπως είδωση ημών τα καλά έργα και δοξάς τον Πατέρ ημών τον εν της ουρανής. Δεν χρειάζεται, αδελφέ, να είσαι θεολόγος για να διδάξεις όσα εντέλεται ημίν. Ο Θεός, διότι και ο νεαρός τότε Ιωάννης αγράμματος ήταν και έγινε ο πρώτος θεολόγος. Δεν χρειάζεται να έχεις πεπαιδευμένο νου
για να μεταδώσει την αιώνια αλήθεια, διότι απέδευτος Πέτρος με την καρδιά του αγάπησε και μεταλαμπάδευσε αυτή την αλήθεια στα πέρατα της Οικουμένης. Καλείσαι μάλλον να γίνεις ένας μικρός Απόστολος στην οικογένειά σου, στην εργασία σου, στο σχολείο σου, στο κοινωνικό σου συγγενικό και φιλικό περίγυρο και να αλλιεύεις ανθρώπους στα σωτήρια δίκτυα του Ιησού Χριστού, έργο θαυμαστό και μεγαλειώδες, το οποίο δεν φέρνω ως πέρα στα πτυχία που πιθανόν να κατέχεις, αλλά η φλογερή και πιστή καρδιά. Σίγουρα δεν είναι όλοι Απόστολοι και διδάσκαλοι ή δεν έχουν όλοι τα κτοκάρισμα να ομιλούν, όμως η ζωή μας, όταν κηρύττει από μόνη της την αλήθεια, μπορεί να αλλιεύσει ψυχές. Συμβαίνει φυσικά και το αντίστροφο, όταν η ζωή του χριστιανού είναι άστατη και ανσύμφωνη με τα όσα λέγει ο Κύριος, γίνεται για τους αδιάφορους αφορμή απομάκρυσης και κατηγοριών κατά της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε όμως τι αποτελέσματα είχε η ψαριά των Αποστόλων. Ας τους ζητήσουμε να μας διδάξουν μυστικά την τέχνη τους, αφέντες άπαντα και ακολουθούντες τον λυτρωτή και σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Αμήν.